Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στο εορταστικό μας τραπέζι με τον Γιώργο Τσούλη, περιμένοντας την οικοδέσποινά μας. Άνοιγε. Ανοίγω και σερβίρω κρασάκι μέρα που είναι. Γιώργο μου. Πω, κρασάρα πολυτελείας να πω. Θέλεις να πεθάνω. Εδώ. Εσύ κάνει να πεις, Ριάννα. Λίγο για το καλό θα τα μέσω δαχείλη μου. Βρέχτα. Γρηγόρη. Βρέχτα. Τι να κάνω, μέρες που είναι. Ορίστε. Έλα και κάκο μου. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχεις. Το καλό μας έβαλες. Έχετε δει όταν δοκιμάζουν κρασί που κάνουν κάτι απότομα, βουτυχτικά, κάτι... Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν. Να αναπνεύσεις πρώτα. Πάρε δύο ανάσες. Λοιπόν, άντε βίβα. Το κάψουμε. Περιμένετε να βάλω και ένα για την Ελένη που έρχεται. Καλοπαντρεύτηκε. Καλοπαντρεύτηκε. Πάντο τελευταίο ήταν. Μια χαρά. Καλό είναι, καλό είναι. Παιδιά, στην υγειά μας. Ωραίο, ελαφρύ. Πάρα πολύ ωραίο. Γρηγόρη, να ανταλλάξω ποτήρι με την Ελένη. Ποτέ δεν ξέρεις. Και εορταστικό τραπέζι και εορταστικό φαγητό. Εννοείται, εννοείται. Φίλε Γιώργο, μου αρέσει πολύ αυτό το είναι πράγμα. Είναι η φαγητά του αιώνα. Παιδιά, υπερπαραγωγή, μοσχαρίσιος σιδηρόδρομος. Θα εξηγήσω τι είναι, γιατί θα μου λέτε τι είναι, φίλε. Το μοσχαράκι έχει πεθάσει σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος είναι με αυτά τα υλικά που βλέπετε μόνο για να βγάλουμε αυτό εδώ το ωραίο φαγί. Είναι φαγί, είναι το μοσχαράκι. Μου θυμίζει κυριακάτικο τραπέζι, φίλε μου. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πέρα, επειδή μέσα συνταγή έχει ήδη πανσέτα, μου περίσεψε και λίγη πανσετούλα και έπαιξα μπρουσκετίτσα, μουσταρδίτσα, ντοματούλα. Λίγο συμπούρβουλο. Έπαιξα. Να μας χορτάσει με τις μπρουσκέτες λοιπόν, να φάμε φαγητό. Γι' αυτό. Γι αυτό πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνταγή μας και φυσικά το κρεατάκι μου δεν μπορούσα να το πάρω πουθενά αλλού. Από το φίλο μου στην υγειά μας. Από το φίλο μου το χασάπι, τον κύριο Κυριακάκη που έχει μαγαζί στη Βασιλή Σοφία Κερμού, στο Μαρούσι, στην υγειά του. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Του χασάπι. Αλλά έτσι και τρομερή εμφάνιση. Να βγεις έτσι στο τραπέζι το πρωτοχρονιάτικο, τελείωσε. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να εξηγήσουμε τι είναι ο μοσχαρίσιος σιδηρόδρομος. Ο μοσχαρίσιος σιδηρόδρομος είναι αυτό εδώ πέρα το κομματάκι που στα χασάπικα εσείς θα το βρείτε, παιδιά, κοιτάξτε λίγο γιατί είναι βασικό. Θα το βρείτε έτσι. Στην ουσία η μοσχαρίσια παϊδάκια. Άρα λοιπόν εσείς όταν θα πάτε στο χασάπι και να το δείτε αυτό, θα ζητήσετε να σας το κόψει. Και να βγάλουμε το κόκαλο. Όχι, με το κόκαλο. Το κόκαλο είναι. Το κόκαλο είναι. Εδώ είναι το κοκαλάκι. Ωραία, ξαναλέω λοιπόν. Ο σιδηρόδρομος θα τον δείτε έτσι στο χασάπικο, μην φοβηθείτε, πείτε του. Κόψτε τον μου, ξέρει ο χασάπι. Είναι από χασάπι. Τα πιο φθηνά κομμάτια να πάρεις και από τα πιο νόστιμα. Ακριβώς, εγώ τρελαίνομαι. Λοιπόν, και τι γίνεται, σας το κόβει και έχουμε αυτό εδώ πέρα. Ξαναλέω, μοσχαρίσιος, σιδηρόδρομος ή στα αγγλικά λέγεται short ribs. Short τα μικρά ribs, τα παϊδάκια. Short ribs, Γιώργο. Έλα να πιούμε λίγο στην πίτσα εδώ, δεν είναι αμερικάνικο. Στο Λονδίνο που παίρνει. Κάθε ξυπνάδα που τα λέω. Στο Λονδίνο παίρνει το short rib για Μάντσεστερ. Σωστά, Μάντσεστερ έτσι. Παιδιά, εμεί στη Μανολάντα, στη Μανολάντα έτσι το λέγαμε. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα 6 κομμάτια από το σιδηρόδρομό μου και λαδάκι, ωραίο. Θα ρίξω μέσα στον μπολ μου. Άμα θέλετε, τσιμπήστε λίγο. Αλατάκι, καλό αλατάκι μέσα. Εδώ. Κασιμινάκι, βάλω και σας σιμινάκι. Αλατάκι καλό και φρεσκοτριμένο πιπεράκι, παιδιά. Βασικό. Θες να σερβίρω εγώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Και όσοι είμαστε, πολύ απλά, ανακατεύουμε. Τι γίνεται, γιατί ξαναλέω, δεν βάζω το λάδι εδώ και το βάζω το λάδι στο κρέας μου. Το λαδάκι το βάζω για να μην μου καεί. Άμα το βάλω εδώ πέρα, γιατί η κατσαρόλα μου αυτή τη στιγμή καίει για να σοτάρω, για να δώσω χρώμα στο κρέας μου, όσο θα περίμενε, το λαδάκι θα καιγόταν. Οπότε προτιμώ να το πίνω εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, η μαγιά, ρε παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Δεν σα έχω κάνει μαχαίρι. Λιώνει. 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 Θα σα πω όλα τα μυστικά πώ θα το πετύχετε. Λιώνει. Λιώνει. Πάμε εδώ στην κατσαρολίτσα μας τώρα. Αυτό το φαγητό το έχεις βγάλει με 6 κομμάτια μόνο. Έχεις βάλει και το σταθμάρχη μέσα. Έχει βάλει και το σταθμάρχη. Πολύ ρίχνω μέσα, έχω ζεστάνει μια κατσαρολίτσα. Καίει πάρα πολύ. Είναι στο full. Είναι στο 9. Κοιτάξτε εδώ. Θα τρελαθείτε, γίνεται με πολύ λίγα υλικά, παιδιά. Γιώργο μου, με διαφορά ίσως το λιγότερο που τη κάνει για μας. Συμφωνείτε? Είναι φαγητάρα. Είναι, ναι, βρε. Μπράβο, πολύ μάρα. Ωραίο. Τελειά με τα πυρούνια είμαστε, έτσι. Δεν κρατάει μαχαίρι κανείς. Όχι, με αυτό σας λέω, αυτό θέλω να κάνουν και σπίτι. Να δούνε πώς γίνεται το μοσχάρι να λιώνει. Αυτό εντωμεταξύ, αφήστε το μπουρέ εδώ πέρα που κοκάνει. Βάλτε το μέσα σε σάντουιτς, λιώστε το, παίξτε το μέσα σε σαντουιτσάκι, μια κόσλου. Λαχανάκι τέτοιο. Παιδιά, το λέω για να ταιριάζω, ρε παιδιά. Μας τρελαίνει. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι, λοιπόν, είναι θρίλερ.
Κοιτάξτε τώρα, βλέπετε το χρωματάκι. Αυτό εδώ πέρα το χρώμα θέλουμε. Φαίνεται, μπράβο. Αυτό εδώ το χρωματάκι θέλω να φαίνεται. Αυτό, παιδιά, είναι η γεύση που θα μας δώσει στο φαγητό μας. Και να μας κολλήσει κάτω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα σας δείξω εγώ τον τρόπο και να καθαρίσετε την κατσαρόλα στο Jack Bob, όπως μαγειρεύουμε, γιατί είναι η γεύση. Ό,τι μένει, να ξέρετε, στην κατσαρόλα μας από το κρέας, είναι η γεύση του κρέατος. Τη θέλουμε αυτή τη γεύση. Ωραία. Ανακατεύουμε. Δεν ανακατεύουμε συνεχώς. Ωραία, κάτσε να βάλω άλλη μια κατσαρολίτσα, θα την βάλω εδώ πέρα. Έτσι να παίξουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Πέφτει το κρέας από το κόκαλο. Γλυστά. Λοιπόν, όσο δίνω χρώμα, εγώ πάω συνοδό. Γιατί έτσι μου δείχνει μια τσακπινιά. Στο φαγητό βάζω και πανσέτα, παιδιά. Πανσετούλα. Μου δίνει έτσι τη σπιρτάδα τη. Και λίγο λίπος παραπάνω, ε. Ναι, ακριβώς. Τη σπιρτάδα, γιατί δεν έχει πολύ λίπος αυτό το συγκεκριμένο κρέας. Οπότε θα πάρω εδώ πέρα που έχω ζεστάνει άλλη μια κατσαρολίτσα και θα σοτάρω και την πανσέτα μου. Την έχω κόψει σε κυβάκι, κρυπημένη. Πάμε εδώ τώρα στο μοσχάρι μας. Όταν πάρει λοιπόν, παιδιά μου, κάτσε εδώ πέρα. Ωραίο χρωματάκι και συμπούρβουλο, θα πετάξω μέσα τον πελτέ μου. Θα πάρω ένα κουταλάκι και θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας. Κοιτάξτε εδώ πέρα για το λόγο του αληθές. Γεμάτη. Θέλω να πέσετε γεμάτη κουταλιά της σούπας μέσα. Να κοκκινήσει δηλαδή. Όπως είναι, ακριβώς. Μην τη φοβηθείτε. Και ως γνωστόν, όπως ξέρουμε και έχουμε ξαναπεί, πελτέ το μαγειρεύουμε. Μεσαία φωτιά, Γιώργο. Όταν βάλουμε το πελτέ, πολύ σωστά, καλό θα ήταν να τη χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά για να μην μας καεί. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε το κατσαρόλα, θα βλέπετε στον πάτο της ότι θα αρχίσει να πιάνει. Αυτό, παιδιά, δεν είναι ότι κάει και η κατσαρόλα. Τι έβαλε, είναι παιχνά. Η γεύση μας. Τι έβαλε. Τι έβαλε. Λιανό. Λιανό, όχι, ρε, πού είναι, θα συμποδάνε, να περνάξω, να σπάσω τα μέσα. Λιανό, για καρδιά, μέσα σε κύμα. Φίλε, τώρα, να τώρα, ναι, έλα, για μας. Τώρα, είναι παρτώρα. Χαίρομαι που σε ξέρω. Χαίρομαι που σε ξέρω, ρε φίλε. Τι έβγαλα, προπότε. Τι έβγαλα. Τέλειο. Καφενείο τσούτσις. Σωραίος. Σωραίος και μετράς. Καφενέ. Για να δούμε και τα εδώ πέρα. Και την πανσέτα, παιδιά, και αυτή δεν θα την ανακατεύουμε συνέχεια. Γιατί θέλουμε να πάρει ωραίο και να γίνει τραγανή. Να πάρει ωραίο χρώμα και να γίνει τραγανή. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Μοσχοβολιές. Λοιπόν, με το που μαγειρευτεί ο πελτές, κόκκινο κρασάκι στο φουλ. Κοιτάξτε εδώ. Το κόκκινο κρασί κάνει πολύ δουλειά. Ο πιο ωραίος ήχος. Θα ρίξω μέσα κόκκινο κρασάκι, παιδιά, και θα ρίξω και δύο φιλαράκια δάφνης. Έτσι για τη σπιρτάδα, όχι παραπάνω, για τη γεύση λίγο. Στόχος είναι μέχρι να έρθει η Κοντέσποινα να έχει μείνει φαγητό στην πιατέλα. Λοιπόν. Όπως είμαστε εδώ πέρα, με το που ρίξουμε το κρασί, εδώ δώσαμε αυτό που σας έλεγα, αρχίζουμε και ξύνουμε τον πάτο της κατσαρόλας, έτσι ώστε να ξεκολλήσουμε ό,τι έχει κολλήσει από κάτω. Αυτή είναι η γεύση, η έξτρα, βέβαια. Είναι μια λεπτομέρεια που μας κάνει στο φαγητό μας τη διαφορά. Τώρα αυτή τη στιγμή εμένα μου έχει καθαρίσει όλος ο πάτος. Θα δείτε, και όταν θα το αδειάσω στο ταψί μου για να το βάλω στο φουρνάκι μου, θα δείτε ότι είναι καθαρό. Τι? Στο φουρνάκι μου. Βουρνάκι, ωραίο. Το βουρνάκι, έτσι. Πάμε εδώ πέρα στην πανσέτουλα. Το βουρνάκι σου. Κοιτάξτε εδώ. Τι γίνεται τώρα με την πανσέτα. Έχω μέσα συνταγή πανσέτα και μανιταράκι φρέσκο που το έχω κόψει όπως βλέπετε στα τέσσερα. Ωραία. Άλλη μια μαγιά που σκέφτηκα. Εντάξει, γιατί. Είμαι μάγια και σκέφτομαι μαγιές. Λοιπόν, τι γίνεται. Δεν θέλω να βάζω έξτρα λάδια μέσα στο φαγητό. Δεν μου αρέσει το πουλί λιπαρό. Γιατί εσύ, σαν άνθρωπο, έτσι. Προσέξτε, μου ταγγίζει τον ισοφάγο. Σου ταγγίζει. Ξέρω να μιλάω. Ναι. Ξέρω! Εμείς δεν θα πούμε όχι, είσαι επιθετικός. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, η πανσέτα όσο τη σοτάρουμε, βγάζει τα δικά της λάδια, το δικό της λίπος. Οπότε όταν θα ρίξω μέσα τα μανιτάρια, δεν θα χρειάζεται να συμπληρώσω λάδι. Θα βάλω τα μανιτάρια και θα μαγειρευτεί με το λάδι που έχει βγάλει πανσέτα. Στην πανσέτα. Καταλάβατε τι γίνεται, οπότε έχω παραπάνω γεύση. Είσαι ο Γιώργος ο πατέντας. Λοιπόν, μέσα στην κατσαρολίτσα πετάω και τα μανιταράκια μου. Να ρίξω και εδώ πέρα λίγο αλάκι και λίγο πιπεράκι special. Αλλά την αυτοί ζάχαρη. Εδώ. Άρε μαζονάκι. Έλα ρε αδερφέ. Έλα να το σπάμε. Και το καπέλο. Λοιπόν. Το μαζονάκι. Και δίνουμε χρώμα και στα μανιταράκια μας. Τέλεια. Λοιπόν, με το που φτάσει το κρασί μου στο μισό. Ωραία. Εξατμίζεται και πάει μέση, ε. Εξατμίζεται σωστά και πάει μέση.
Παίρνω το κρεατάκι μου, κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραίο χρωματάκι πάρει. Εδώ είσαι. Πολύ ωραίο κρέας αυτό, μαλακό, ναι. Νόστιμο, πολύ ξέρεις ωραίο. Τι, το συγκεκριμένο πρέπει πάντα να σιγομαγειρεύεται, πάντα. Πάντα, δηλαδή... Είναι μοσχάρι, παιδιά. Είναι και μοσχάρι και το μοσχάρι πάντα θέλει αυτή την, το μαγείρεμα. Οπότε, Λιάννα, σε ένα ταψί του φούρνου, παίρνω το κρεατάκι μου, αδειάζω το ζουμάκι μου μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία. Να καμασάμε όλα. Νεράκι, ίσα ίσα, δεν θέλουμε να το, ίσα ίσα να το καλύψει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτός είναι. Και ένα κύβο. Και ένα κύβο. Και πάμε μπορείς... τώρα να ψήσουμε. Πώς ψήνουμε. Κουβετσάκι αυτό, ρε φίλε. Τι? Δεν μπορείς να το κάνεις και κουβετσάκι. Εννοείται, αμέ. Είναι σάλτσα του. Αμέ. Λοιπόν, πάει πολύ ωραία. Σκεπάζω με λαδόκολλα και παίρνω και αλουμινόχαρτο και σκεπάζουμε καλά. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 170. Άστο, έχει πάθει λίγο ζαβλαμά το αλουμινόχαρτο. Ζαβλαμά. Ναι. Λοιπόν, άτσι να το σκεπάσουμε καλά για να το φάμε μετά. Βέβαια. Κοίτα εδώ τι έχει γίνει τώρα με το θέμα. Άστο, δεν πειράζει, το κάνουμε μετά. Λοιπόν, έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 170 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσω για 4 ώρες, παιδιά. Όπως είμαστε σκεπασμένο. Λοιπόν, λοιπόν, και τι γίνεται. Ναι. Μετά από 4 ώρες, κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχει γίνει. Ζαβλαμέισο. Γέροντα η ευχή. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Και όπως είναι, αυτό περίπου θέλει ακόμα 10 λεπτά να γίνει. Στο τελευταίο λοιπόν δεκάλεπτο, όπως είμαι, παίρνω μέσα μανιτάρι και πανσέτα πουσότερα και τα πετάω μέσα και τα ψήνω πάλι στους 170 για άλλα λεπτάκια. Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του ψησίματος του φαγητού μας, το πετάω μέσα και ψήνω για ακόμα 10 λεπτάκια, παιδιά. Και πουρέ και ρύζι μπορείς να οδεύσεις εδώ. Ναι, μαϊντανάκο special όπως έχω βάλει, του πάει πάρα πολύ. Πουρέ και χειμώνα. Ξαναλέω, το μανιτάρι και την πανσέτα στο τελευταίο δεκάλεπτο του μαγειρέματος. Έχετε αυτό αγίασμα, παιδιά μου. Έτσι, τόσο απλά. Γιώργο μου, βάλ το μέσα, έλα να ψήνει μια γουλιά τελευταία. Ναι. Μάλιστα. Και να ρωτήσω για το πουρέ. Είναι ο κλασικός πατάτα, βουτυράκι, γαλατάκι. Γαλατάκι. Τίποτα άλλο. Classic things. Classic γιατί είναι πολύ δυνατή η γεύση. Πολύ ωραίο. Άντε παιδιά, να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί. Πείτε και κάτι να αντέξετε το κρύο. Να είμαστε καλά, να γίνετε χάλια που δεν είναι. Αυτό είναι και ωραίο φαγητό για το κρύο, πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο. Χιόνια έρχονται, α πούμε, να ποντήρει κρασί. Δεν είναι κακό. Στην υγειά σα, διαφημίσει και ερχόμαστε.